Το σημαντικό έργο Λαρισαίων συγγραφέων που συνέδεσαν στενά το όνομά τους με τον πεζό λόγο και σημείωσαν αξιόλογες και βραβευμένες εκδόσεις, αναδείχθηκε σε ειδική τιμητική εκδήλωση που έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, παρουσία πλήθους κόσμου και φορέων της πόλης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής και μεγάλη τιμή για μένα που μου δίνεται η ευκαιρία συγχρόνως να έρθω σε επαφή με τον κόσμο εδώ που αγάπησα και μαζί αγωνιστήκαμε για πάρα πολλά πράγματα και να θυμηθώ πολλά που έχω περάσει σε αυτή την περιοχή. Αυτά μπορώ να πω, να συγχαρώ ασφαλώς την οργάνωση, το σύνδεσμο τεχνών και γραμμάτων που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας, Δίνος Κόκκινος, ανέφερε ότι συμπληρώνονται σχεδόν 60 χρόνια συνολικής προσφοράς, με τους 14 διακεκριμένους συγγραφείς της πόλης να έχουν δώσει σημαντικά λογοτεχνικά ψήγματα. Υπάρχουν, όπως αναφέρει ο μιλητής της βραδιάς κ. Κουτριτζές, περίπου 607 λογοτέχνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στη Λάρισα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αναφερθούμε σε όλους αυτούς. Αναφερόμαστε λοιπόν σε αυτούς τους 14, τιμώντας όμως το πρόσωπό τους και όλους τους υπόλοιπους. Μεταξύ των βραβευσάντων ήταν και ο τέος αντιπρόεδρος της Βουλής Νίκος Κατσαρός, καθώς και ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Στάθης. Νομίζω ότι είναι μια εντυπωσιακή προσπάθεια του Συνδέσμου Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας. Τιμά ιδιαίτερα και τον πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου. Νομίζω ότι τέτοιες πνευματικές εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται τακτικά στη Λάρισα. Το παρόν έδωσαν ο Μητροπόλητης Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερώνυμος, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο νέος Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, καθώς και ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης.